οι άνεργοι και οι οικογυράνοι. Κάθε χρόνο τιμάμε την 8η Μάρτη ως ημέρα μνήμης αγώνων του γυναικείου κινήματος, ως ημέρα αποτίμησης κατακτήσεων των γυναικών και ως αφετηρία νέων στόχων σε κυβερνητικό, πολιτικό, κοινωνικό και ατομικό επίπεδο για την ουσιαστική κατοχύρωση της ισότητας των δύο φύλων σε όλες τις εκφράσεις ζωής. Το γυναικείο κίνημα καταγράφεται από πολιτικούς και ιστορικούς αναλυτές ως το πλέον πετυχημένο ανατρεπτικό προοδευτικό κίνημα του 20ου αιώνα. Κατά κοινή ομολογία, ο 21ος αιώνας χαράζει ως αιώνας της καταξίωσης και της ανάδειξης του κοινωνικού φύλου των γυναικών. Της ανάδειξης που σημαίνει ισοτιμία, ισότητα, συμπληρωματικότητα, αλληλοσεβασμό, ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα και για τα δύο φύλα. Σημαίνει απελευθέρωση των δημιουργικών δυνατοτήτων των γυναικών για την ατομική τους ολοκλήρωση σε όφελος της κοινωνίας και των δημοκρατικών θεσμών. Στις 8 Μάρτη για την ιστορία 1857, οι ράφτρες και οι φάντρες της Νέας Υόρκης κατέβηκαν στους δρόμους απαιτώντας μείωση ωρών εργασίας από 16 σε 10 ώρες την ημέρα, ωράριο που οι άντρες κατήχαν ήδη εδώ και 17 χρόνια. Παρακαλώ, λίγη ησυχία να την ακούμε. Και ζητώντας ίσα μεροκάματα με τους άντρες, όπως και ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, η εξέγερση αυτή πνίγηκε στο αίμα ύστερα από βία η επίθεση της αστυνομίας. Το 1910 η Κλάρα Τσέρκιν, διεθνής αγωνιστική φυσιογνωμία του εργατικού γυναικείου κινήματος, κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Συνεδρίου στην Κοπενχάγη, πρότεινε να καθιερωθεί η 8 του Μάρτη ως Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Για να εκφράσουμε, είπε, την αλληλεγγύη, την αγάπη για ειρήνη που μας ενώνει και να διαδηλώσουμε τη συνεχή διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας. Και ακόμη πρόσθεσε ότι την ημερομηνία αυτή πρέπει οι συνδικαλιστικές οργανώσεις να συμπεριλάμβουν στις εκδηλώσεις τους και τη διοργάνωση μιας ημέρας των γυναικών που σε πρώτη φάση θα διεκδικεί το δικαίωμα ψήφου των γυναικών και η εκδήλωση αυτή θα πρέπει να πάρει διεθνή χαρακτήρα. Το 1977 ο ΟΗΕ στη Γενική Συνέλευση καθιέρωσε την ημέρα της γυναίκας ως ημέρα για τα δικαιώματα της γυναίκας και διεθνή ειρήνη. Στην Ελλάδα, στις 28 Μαΐου του 1952, ψηφίστηκε ο νόμος που κατοχύρωσε στις γυναίκες το δικαίωμα όχι μόνο να εκλέγουν, αλλά να εκλέγονται κιόλας. Αναλογιζόμενοι στην ιστορία των γυναικείου κινήματος, τους αγώνες, τις θυσίες, το αίμα και τους στόχους που ακόμη έχουν μείνει ανεκπλήρωτοι, οφείλουμε να επισκεφθούμε ότι πέρα από τις συναντήσεις, τα γλέντια και τις κάθε φύσεως διασκεδάσεις, θα συνεχίσουμε στον δρόμο που χάραξαν οι προκάτοχές μας για ισοτιμία και συνέχεια από κοινού με το ανδρικό φύλο, διεκδίκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων για το καλό και την περαιτέρω ανάπτυξη και πρόοδο της κοινωνίας μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι να περάσετε καλά.